Σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για την παροχή μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μίλησε ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος. Ο κύριος Τήλιος αρχικά ανέφερε ότι στον πρώτο κύκλο της αναμέτρησης με την πανδημία του COVID-19 τέθηκε ως προτεραιότητα οι ζωές των συνανθρώπων μας, όπως χαρακτηριστικά είπε, και βγήκαμε νικητές. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της χώρας, τις οποίες ερχόμαστε τώρα να διαχειριστούμε, πρόσθεσε. Ο κύριος Τήλιος επικεντρώθηκε στον τομέα της μεταποίησης και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους στον κλάδο της εστίασης, όπως πτηνοτροφικές, κτηνοτροφικές, μεταποιητικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, στυροκομεία κλπ. Επισημένοντας ότι ενώ ο κλάδος της εστίασης έχει υπαχθεί στο πλαίσιο προστασίας 1 κατά των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές υπαχθήκαν στο πλαίσιο προστασίας 2. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν των ειδικών ευεργετικών διατάξεων. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν, να λειτουργήσουν στις νέες συνθήκες. Για το λόγο αυτό, ανέφερε ο βουλευτής, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Καταρχήν, να πω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση και η όλη συζήτηση αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον των βουλευτών με την συμμετοχή τους, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις. Και το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι βέβαια προσωπικό και ατομικό, είναι ενδιαφέρον το οποίο πηγάζει, έρχεται από τα μηνύματα που παίρνουν οι βουλευτές από την ελληνική κοινωνία, από τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Στην πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας, η χώρα μας, οι Έλληνες πολίτες, η κυβέρνηση επέτυχε έναν θρίαμβο. Τώρα ερχόμαστε να διαχειριστούμε τις συνέπειες της πανδημίας, να διαχειριστούμε την οικονομική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Πολύ συγκεκριμένα θέλω να αναφερθώ στο δευτερογενή τομέα, στη μεταποίηση που έχει άμεση σχέση με τον πρωτογενή. Να αναφερθώ λοιπόν εκεί όπου γίνεται η επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Και από εκεί είναι ο συγκεκριμένος τομέας. Μιλώ βέβαια για τις πτηνοτροφικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τις χειροτροφικές επιχειρήσεις, για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι αυτοί οι οποίοι για τα τυροκομεία, είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν το προϊόν τους κατά κύριο λόγο στον κλάδο της εστίασης. Πολλές λοιπόν από αυτές τις επιχειρήσεις υπαχθήκαν στο πλαίσιο 2, ενώ ο κλάδος της εστίασης στο πλαίσιο 1, σύμφωνα με τις πρώτες τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούν από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο πλαίσιο 2 να επωφεληθούν των ευεργετικών μέτρων τα οποία είχαν αποφασιστεί. Τι χρειάζονται λοιπόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, τι ζητούν? Ζητούν χρόνο, διάρκεια, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, στη νέα καθημερινότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Ο χρόνος αυτός πώς ερμηνεύεται, πώς μεταφράζεται οικονομικά? Μεταφράζεται σε ρευστότητα. Χρειάζονται λοιπόν χρηματοδότηση. Άρα υπάρχει ανάγκη η νέα καθημερινότητα, η νέα κανονικότητα να αντιμετωπιστεί και από τις τράπεζες και από την κυβέρνηση με αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα και ο σπόρος αυτός να πέσει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Στη συνέχεια, ο κύριος Τήλιος ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε σχέδιο εξυγίανσης. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε τις πολύ καλές και πολύ δυνατές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και με ίδια κεφάλαια να συνεχίσουν να λειτουργούν και έχουμε και έναν άλλο κλάδο επιχειρήσεων, αυτές οι οποίες βρίσκονται σε σχέδιο εξυγίανσης. Αυτές λοιπόν οι οποίες έχουν πάρει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, τελειώνω Πρόεδρε, σε μισό λεπτό, έχουν πάρει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις, έχουν υπαχθεί στο 106Β του πτωχευτικού κώδικα και λειτουργούν κανονικά, υλοποιούν το σχέδιο εξυγίανσης. Σύμφωνα με αυτά τα οποία ισχύουν από τον κανονισμό του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ζητώ λοιπόν να εξεταστεί από την κυβέρνηση και από τις τράπεζες και από όλους ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπου θα δει κάτω
προσωπικά την κάθε μία επιχείρηση, διότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Είμαστε σε 10 χρόνια κρίσης. Κάναν οι επιχειρήσεις αυτές την προσπάθεια αυτή για να σταθούν, να είναι όρθιες, και τις έχουμε ανάγκη για την ελληνική οικονομία.